Ξεκινήσαμε με Ρέθυμνο, πήγαμε Αρχάνες, πάμε να επιστρέψουμε Ρέθυμνο. Πρώτη σύνδεση με καλεσμένο της σημερινής εκπομπής στο Ρέθυμνο, με φόντο εκεί το παλιόμορφο λιμάνι του Ρεθύμνου, είναι ο κύριος Γιώργος Παπαδόσηφος, πρόεδρος Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνου Σύμπολης. Κύριε Παπαδόσηφε, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο. Καλησπέρα από το Ρέθυμνο, καλησπέρα από το ενετικό λιμάνι του Ρεθύμνου. Πόσο όμορφη εικόνα είναι αυτό το φόντο εκεί που βρίσκεται από πίσω σας. Είπαμε να ξεκινήσουμε με Ρέθυμνο σήμερα και μας αποζημιώνεται νομίζω με όμορφο κλίμα και ένα χαμόγελο. Το βλέπω εγώ το χαμόγελο. Έτσι ακριβώς. Βλέπετε κύριε Παναγιωτόπουλε πίσω τον Αιγυπτιακό φάρο και το ενετικό λιμάνι νομίζω είναι το σύμβολο της πόλης του Ρεθύμνου, το οποίο σήμερα μια πολύ καλοκαιρινή ημέρα μας ανταμείβει όλους και εσάς και από μακριά. Για δείξτε μας λίγο εικόνα για να πούμε και περισσότερα, να μας δώσετε την πάσα με την εικόνα. Δεν βλέπω πολύ κίνηση. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα θα μου πείτε. Είναι πολύ νωρίς κύριε Παναγιωτόπουλο και μην ξεχνάμε ότι ένα δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, οι φοιτητές που αριθμούν γύρω στις 10.000 κόσμο δεν έχουν έρθει ακόμη ή ένα μεγάλο κομμάτι του Ρεθύμνου δεν έχει έρθει ακόμη στις εστίες τους. Παρά τα αυτά, από τη στιγμή που άνοιξε η εστίαση, ειδικά οι καφετέριες εδώ στο παραλιακό μέτωπο, στην προχυμαία που λέμε εμείς Ρεθυμνιώτες, ειδικά τις βραδινές ώρες, υπάρχει και μια σοβαρή κίνηση. Πιστεύω όμως ότι σιγά-σιγά, βλέποντας και δειλά-δειλά τους τουρίστες, αν και καλά είπατε κι εσείς ότι δεν έχουν ανοίξει ακόμη όλες οι τουριστικές μονάδες, ευελπιστούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, να δούμε και τους πρώτους επισκέπτες, τους πρώτους τουρίστες. Βέβαια, επιχειρήσεις εστίασης έχουν ανοίξει οι περισσότερες. Οι περισσότερες έχουν ανοίξει, ειδικά οι καφετέριες σε όλη την πόλη, τα μεσεντοπολία και οι ταβέρνες, οι οποίες περισσότερες δουλεύουν βέβαια από τον τόπιο κόσμο. Βέβαια, οι τουρίστες, οι επισκέπτες θα δώσουν μια άλλη όθηση στην τουριστική ανάπτυξη του Ρεθύμνου, ειδικά σε αυτές τις σχετικές καθημερινές μας δράσεις. Για πείτε μας λίγο, επειδή ξέρω ότι γνωρίζετε εκεί στα όμορφα στενά σοκάκια του Ρεθύμνου, στην παλιά πόλη που υπάρχουν και πολλά τουριστικά καταλήματα, έχουν ανοίξει ή περιμένουν να δουν πώς θα κυλήσει και στο μέτωπο των κρατήσεων η όλη κατάσταση για να ανοίξει τον Ιούνιο? Κύριε Παναγιωτόπουλο, έχει ανοίξει ένα μικρό ποσοστό μέχρι τώρα. Διότι από ό,τι γνωρίζω, οι κρατήσεις ακόμα είναι πολύ περιορισμένες. Βέβαια, οφείλω να πω ότι γίνονται προετοιμασίες, είτε ανακαίνησης, και νομίζω ότι οι περισσότερες, πιστεύω μέσα στον Ιούνιο, θα ανοίξουν όλα αυτά τα μικρά καταλήματα, ειδικά μέσα στην παλιά πόλη, σε αυτόν τον θησαυρό που λέμε εμείς παλιά πόλη. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα, και επαναλαμβάνω μέσα στον Ιούνιο, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Το μήνυμα του Ρεθύμνου, λοιπόν, ποιο είναι? Το μήνυμα του Ρεθύμνου, συνεχίζουμε, μπαίνουμε σε μια νέα καθημερινότητα. Δεν το βάζουμε κάτω, πάντα έχοντας όλες αυτές τα πρωτόκολλα και τα μέτρα που μας έχουν υποδείξει και νομίζω αργά ή γρήγορα θα βρούμε πάλι την κανονικότητά μας όπως ήμασταν και πριν το 19. Μάλιστα, για να γυρίσει η κάμερα εξ αριστερών εκεί αριστερά για να κλείσουμε και τη σύνδεση. Έτσι, πανέμορφο. Τώρα έχουμε μια ολική, μια ολοκληρωμένη εικόνα. Κίνηση δεν υπάρχει. Καλός καιρός όμως. Καλός καιρός. Πολύ κύριε Παπαδόσηφε, καλός καιρός. Καλοκαιρινός, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλοκαιρινός. Εκεί στην παραλία, στο παραλιακό μέτωπο, εκεί Ρεθυμνιώτες βουτούν. Ήδη προς τα περβόλια, δηλαδή ναι, ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου, σε περβόλια και μισήρια, οι περισσότεροι έχουν ήδη βγάλει τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες, ειδικά ναι, την Κυριακή, χθες, να δείτε μια πολύ μεγάλη κινητικότητα από τον κόσμο, μάλιστα, αλλά και στα εστιατόρια τα παραλιακά. Θετικό, αλλάζει και η ψυχολογία. Κύριε Παπαδόσφαινα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας από το Ρέθυμνο. Καλό απόγευμα.